Twitter. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, τον κύριο Βεργίνη, τον οποίο τον καλησπερίζουμε εδώ. Καλό απόγευμα, κύριε Βεργίνη. Τι κάνετε, πώς είστε? Μάλιστα, δώστε μου λίγο χρόνο. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι τα ίδια και να μας ακούει ο κύριος Βεργίνης. Κύριε Βεργίνη, μας ακούτε? Σας ακούω, κύριε. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα. Καλά, εσείς τι κάνετε? Καλά, κύριε Βεργίνη, εδώ, στον αγώνα της καταγραφής επικαιρότητας. Μιλήσαμε σήμερα το μεσημέρι και μου ζητήσατε να ανοίξουμε έναν κύκλο συζήτησης με αμορφή, υποθέτω, κάποιες εξελίξεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Θέστε, παρακαλώ πολύ, την ατζέντα της συζήτησής μας σήμερα. Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, κύριε Κουνιάκη, έχουν συστρεφτεί το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Όμως θεωρούμε ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε τους Λευκαδίτες, γιατί τους αφορά άμεσα. Σήμερα που μιλάμε και για 8 μέρες το μήνα, η παθολογική κλινική πλέον δεν θα μπορεί να κάνει εισαγωγές σε περιστατικά που θα έρθουν στα εξωτερικά ιατρία και θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να εισαχθούν στην παθολογική κλινική. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Μιλάμε για την κλινική με τη μεγαλύτερη βαρύτητα, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, του νοσοκομείου, με πάρα πολύ κόσμο που έχει αυτή την περίοδο το νησί μας. Mm-hmm. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ώστε αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να γίνουν εισαγωγές για 8 μέρες το μήνα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, περιστατικών που θα χρήζουν νοσηλεία στην παθολογική κλινική. Θα μου επιτρέψετε για να ενημερωθούν λίγο οι ακροατές μας, οι ακροατές σας, να θέσω ένα μικρό ιστορικό για να βοηθήσω λίγο, για να καταλάβουμε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Βεβαίως, διότι θέλω πριν το πείτε το ιστορικό, υπάρχει η εντύπωση ότι έχει στελεχωθεί το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας με τους επικουρικούς, δηλαδή είχαμε μια άλλη εικόνα για αυτό το καλοκαίρι. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια επικοινωνιακή προσπάθεια από την κυβέρνηση να μας πείσει ότι ενώ έρχονται τέταρτα μνημόνια τα οποία έχουν ψηφιστεί, ενώ υπάρχει μια καταιγίδα αντιλαϊκών μέτρων σε όλους που αφορούν τους πάντες, την ίδια ώρα στην υγεία γίνονται, βρε αδερφέ μου, προσπάθειες. Κάπως έτσι προσπαθεί η κυβέρνηση να το πασάρει. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Κουνιάκη. Γιατί είναι κάποιοι επικουρικοί, όντως έχουν έρθει κάποιοι επικουρικοί στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή, για να φανταστείτε, έχουμε 44 εργαζόμενους, δηλαδή το 1 τέταρτο του νοσοκομείου, που δουλεύουν με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Ένας μεγάλος αριθμός φτηνού προσωπικού. Μιλάμε για εργαζόμενους που δουλεύουν από τον ΟΑΕΔ, νοσηλευτές κτλ., υπόλοιπο προσωπικό, παραγιατρικό. Μιλάμε για εργαζόμενους επικουρικούς, γιατρούς κτλ. Μιλάμε για εργαζόμενους που δουλεύουν με ατομικές συμβάσεις, καθαριότητες, τη σύντηση. Έτσι, μιλάμε μαθητευόμενους. Κάπως έτσι έχει στελεχωθεί το νοσοκομείο, το δικό μας, αλλά και τα άλλα τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Να μιλήσουμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, λίγο για την παθολογική κλινική. Βεβαίως. Δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω. Έχουμε 20 λεπτά. Έχουμε. Mm-hmm. Οπότε νομίζω θα πούμε πολλά. Να δούμε πώς φτάσαμε όμως στο σημείο αυτό. Θυμάστε, όλοι θυμούνται οι ακροατές, ότι το 2014 την άνοιξη η παθολογική κλινική ανέστηλε τη λειτουργία της για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τότε καταφέραμε να πάμε λίγο παρακάτω, να λειτουργήσει το νοσοκομείο, πώς είχε έρθει ένας γιατρός επικουρικός και μαζί με τον μόνιμο το γιατρό, το μοναδικό μόνιμο γιατρό της παθολογικής κλινικής, συν ένας αγροτικός, ένας γενικός γιατρός από τη Βασιλική, να καλύψουν την παθολογική κλινική, δηλαδή τις εισαγωγές, την κλινική, τα εξωτερικά ιατρία και λήψη ειδικευωμένων παθολόγων, αυτών που κάνουν την ειδικότητα δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, νομίζω, ένα καναδίο, ίσως χειρούργια, αν θυμάμαι καλά, είναι στη χειρουργική που εκπαιδεύονται ενώ. Δεν έχουμε καθόλου παθολόγους που κάνουν ειδικότητα. Αυτά τι είχε γίνει. Είχαν κλείσει όλα τα περιφερειακά τρία και μεταφέρανε όλους τους αγροτικούς στο να δουλέψει στο νοσοκομείο. Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι όσο παλεύεις για το μικρότερο κακό, φτάνεις στο μεγαλύτερο κακό. Γιατί το πρόβλημα επί της ουσίας δεν λύθηκε. Γιατί το λέμε και θα το ξαναλέμε, το πρόβλημα των νοσοκομείων αλλά και του νοσοκομείου μας είναι μόνιμο ειδικευμένο προσωπικό. Έτσι μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια και όχι προσωρινό επικουρικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι το σημερινό σημείο που μιλάμε, εδώ που φτάσαμε, οι δύο γιατροί, ο ένας ο παθολόγος, ο μόνιμος ο γιατρός και ο ένας ο παθολόγος, ο επικουρικός, που ήρθε το προηγούμενο διάστημα, για πάνω από ένα χρόνο καλύπτουν και προσπαθούν να κρατήσουν την κλινική ανοιχτή μαζί με τη βοήθεια του γενικού γιατρού, ο οποίος όμως ο γενικός γιατρός δεν μπορεί να κάνει εισαγωγή στην κλινική, δεν είναι παθολόγος.
Μάλιστα. Τι γινόταν αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο λοιπόν αυτό το οποίο γινόταν ήταν ότι έχω επιστροφή νομίζω κύριε Σινιάκη. Έχετε επιστροφή, δεν νομίζω ότι οφείλεται από εμάς. Ακούτε τη φωνή σας διπλά, δεν είναι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν έχει βελτιωθεί αυτό. Θα προσπαθήσω να συνεχίσω. Προσπαθήστε. Είναι τώρα ίσως επειδή μιλάμε και σε κινητό να υπάρχει αυτό. Διαφορετικά, αν ενοχλήσετε, θα κάνω προσπάθεια πάλι να σα ξαναπάρω. Δεν έχω άλλη λύση. Αν θέλετε. Ωραία, να κάνω μια προσπάθεια να σα ξαναπάρω. Σταθερό. Ωραία, δώστε μου λίγο χρόνο, παρακαλώ πάρα πολύ, να το λύσουμε αυτό. Ένα λεπτό, να πάω σε μουσική και να μου δώσετε άλλο τρόπο επικοινωνία να είμαστε πιο άνετα. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό, να αλλάξουμε λίγο γραμμή και επιστρέφουμε. Νομίζω, φίλοι και φίλες, ότι τώρα θα έχουμε καλύτερη επικοινωνία με τον κύριο Βεργίνη. Κύριε Βεργίνη, μας ακούτε καλύτερα τώρα? Σας ακούω καλύτερα τώρα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίστε. Μιλάγατε για τις προσπάθειες να κρατηθεί όρθια η παθολογική κλινική. Λέγατε για την ειδικότητα του γιατρού που δεν μπορούσαν να γίνουν τις εισαγωγές στο νοσοκομείο. Εκεί νομίζω είχαμε μείνει. Ωραία. Λέγαμε λοιπόν, για να τα ξαναπώ λίγο, ωραία. Ότι αυτή τη στιγμή στην παθολογική υπηρετούν δύο γιατροί. Ο ένας γιατρός είναι μόνιμος. Και υπάρχει και ένας επικουρικός γιατρός που είχε έρθει το προηγούμενο διάστημα, πέρσι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Συν έναν γενικό γιατρό, ο οποίος όμως δεν μπορεί να κάνει εισαγωγές στην παθολογική κλινική. Τι γινόταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Προκειμένου να λειτουργήσει η παθολογική κλινική, οι δύο γιατροί, δώσαν τον καλύτερο, και οι τρεις γιατροί συγκεκριμένα, δώσαν τον καλύτερο τους εαυτό τους, προκειμένου να κρατηθεί όρθια η κλινική. Δηλαδή, τις ημέρες. Γιατί κάνουν, ο κάθε παθολόγος κάνει από 11 εφημερίες. 11, 11, 11 και 11, 22 μένουν οι υπόλοιπες μέρες κενές από γιατρό. Όλο λοιπόν αυτό το χρονικό διάστημα, τις ημέρες που επιφημέρευε ο γενικός γιατρός, ο οποίος λέμε ότι δεν μπορεί να κάνει εισαγωγής, απλά παρακολουθεί τα περιστατικά στα εξωτερικά γιατρία, τα οποία έρχονται, τα επίγοντα δηλαδή, τότε ερχόνταν από το σπίτι και καλύπτανε χωρίς να πληρώνονται οι δύο παθολόγοι, προκειμένου 4 μέρες ο καθένας, 5 ανάλογα πως βγαίνανε οι εφημερίες, ναι. Προκειμένου να κρατήσουν, να βλέπουν και τα περιστατικά της κλινικής, mm-hmm. αλλά να κάνουν και τις εισαγωγές, όποια περιστατικά έρχονται στα εξωτερικά ιδία και χρειάζονται εισαγωγής. Αυτό όμως, πόσο καιρό μπορεί να το κάνεις, κύριε Κουνιάκη? Σωστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πλέον, δηλαδή, δεν μπορούσαν να πάρουν οι συνάδελφοι ούτε την άδειά τους, ούτε τα ρεπό. Να θυμίσω στους ακροατές ότι δικαιούνται μετά από εφημερία ενεργή, γιατί οι γιατροί ήταν όλο το 24ωρο μέσα στην κλινική. Δικαιούνται να πάρουν, να ξεκουραστούν για να μπορούν να αποδώσουν. Κάποια στιγμή λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ότι πλέον αδυνατούν οι γιατροί να καλύψουν και να κρατήσουν ανοιχτή στις εισαγωγές στην παθολογική κλινική. Και μάλιστα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτές τις εφημερίες τις επιπλέον που κάνανε, μιλάμε για 4 και 5 εφημερίες ο κάθε συνάδελφος παθολόγος, δεν τις πληρώνονταν. Δηλαδή δουλεύανε, βάλετε πόσους μήνες ήταν αυτή η κατάσταση, για πάνω από ένα χρόνο, και δεν τις πληρώνονταν. Άρα λοιπόν φτάσαμε αντικειμενικά σε αυτή την κατάσταση. Στείλανε ένα έγγραφο οι συνάδελφοι στο διοικητή, συγκεκριμένα ο γιατρός ομώνυμος, ο οποίος εκτελεί και χρέη διευθυντή, αυτή τη στιγμή μάλλον το πούμε, είναι επιστημονικά υπεύθυνος, ας το πούμε, στην κλινική. Ότι πλέον για 8 μέρες το μήνα δεν μπορεί να λειτουργήσει η κλινική. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε, ξεκινάμε από σήμερα, εφημερεύει ο γενικός γιατρός, άρα δεν γίνονται εισαγωγές. Αυτό θα γίνει για τις επόμενες 8 μέρες, δεν έχει σημασία οι ημερομηνίες. Για 8 μέρες το μήνα δεν θα υπάρχει εισαγωγές στην κλινική. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Πού θα πάει, κύριε Κουνιάκη, αυτοί που χρήζουν να κάνουν εισαγωγή? Μιλάμε για περιστατικά τα οποία είναι και βαρημένα. Ξέρω, δεν υπάρχει πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας να υπάρχει κάποια πρόληψη. Βαριά περιστατικά, και πού θα πάει όλος αυτός ο κόσμος? Στην Πρέβεζα, στην Άρτα, στα Γιάννα? Αυτό είναι αυτό που λένε, ότι οριοποιούν την κατάσταση, ότι όλα είναι σταθεροποιημένα και πάμε από το... Υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να προβληματίσει.
ότι γίνανε προσπάθειες να στελεχωθεί η κλινική με κάποιους επικουρικούς και τα λοιπά. Όμως οι επικουρικοί δεν έρχονται στο νοσοκομείο Λευκάδας. Όχι μόνο στο νοσοκομείο Λευκάδας και σε άλλα περιφερειακά νοσοκομεία. Γιατί ο επικουρικός είναι προσωρινός. Γι' αυτό είναι αυτό που λέγαμε εμείς, ότι εδώ χρειάζονται μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Γιατί και η προκήρυξη που έγινε πέρσι για μόνιμο προσωπικό, μία θέση καρδιολόγου, μία θέση ορθοπαιδικού, μία θέση παθολόγου και μία θέση παιδιάτρου, από τους παθολόγους που βάλαν τα χαρτιά τους δεν ήταν πάρα πολλοί. 5-6 άτομα ήταν, συνάδελφοι. Κάποιοι πήραν θέσεις σε άλλα νοσοκομεία, γιατί ταυτόχρονα βγήκαν και άλλες θέσεις σε άλλα νοσοκομεία. Άρα δεν υπάρχει κανείς μόνιμος να έρθει. Αν όμως γινόταν προκήρυξη για 2-3-4 παθολόγους, τότε θα ήταν διαφορετικά. Κάποιος θα βρισκόταν να έρθει. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, χωρίς χρήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, κύριε Κουνιάκη. Με μπαλώματα, λοιπόν, θέλετε να μας πείτε, λειτουργούν. Παρόλη την επικοινωνία και προσπάθεια που γίνεται για να ενισχυθεί το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, λέτε ότι τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, 8 μέρες το μήνα, δεν θα μπορεί να γίνει εισαγωγή περιστατικού στο Νοσοκομείο Λευκάδας. 8 μέρες το μήνα και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Να λέω, 8 μέρες αυτό το μήνα και βλέπουμε. Κάποια αντίδραση από τη διοίκηση, κύριε Βεργίνη, της αγωνίας σας? Αυτό το οποίο κάναμε. Mm-hmm. Παρεμβήκαμε άμεσα στη διοίκηση. Μάλιστα υπήρχε και ένα ζήτημα όσον αφορά τις καθαρίσεις και αν μου δοθεί λίγο χρόνο, γιατί υπάρχουν και άλλα προβλήματα, αυτές που δουλεύουν στο νοσοκομείο. Παρεμβήκαμε μαζί με το εργατικό κέντρο, γιατί οι καθαρίσεις ανήκουν και στο εργατικό κέντρο. Και βάλαμε και το ζήτημα, επειδή έφτασε στο σωματείο, τι θα γίνει με την παθολογική κλινική. Είπαμε στη διοίκηση του νοσοκομείου ότι υπάρχει ένα έγγραφο, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί από τους παθολόγους, το οποίο δεν είναι μόνο σε εσάς, είναι και προς είναι υπηρεσιακό έγγραφο αυτό. Είναι προς τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, το Επιστημονικό Συμβούλιο, τον τομέα του παθολογικού τομέα, τη διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Το ΕΚΕΠΗ είναι το κέντρο το οποίο διαχειρίζεται τις διακομιδές, το τι θα γίνει, ας πούμε, στην περίπτωση που χρειαστεί, δεν υπάρχει μια κλινική σε ένα νοσοκομείο να λειτουργεί, να πάει σε κάπου αλλού. Είναι ενημερωμένοι άπαντες. Δεν έγινε καμιά ενέργεια. Με αυτό το που είπαμε εμείς στον κύριο διοικητή, πρέπει να μας ενημερώσει, πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Ο κύριος διοικητής αυτό το οποίο μας είπε, ότι θα λειτουργεί όπως λειτουργούσε. Πώς? Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς θα λειτουργούν, αφού εδώ οι γιατροί έχουν πει ότι πλέον αδυνατούν, δεν αντέχουν άλλο, ταυτίσανε, πρώτο το πω. Λοιπόν, στο να λειτουργήσει πλέον η κλινική με αυτούς τους ρυθμούς. Υπάρχουν ευθύνες, κύριε Κουνιάκη. Ναι. Υπάρχουν ευθύνες και από τη διοίκηση, φυσικά υπάρχουν ευθύνες και από την 6η υγειονομική περιφέρεια, υπάρχουν ευθύνες και από την κυβέρνηση. Έτσι. Αλλά θέλω να πω το εξής, το να κάνουμε μια κριτική μόνο απέναντι στη διοίκηση, που διαχειριστής είναι μιας κατάστασης, η οποία καλείται να εφαρμόσει. Δεν υπερασπιζόμαστε τον διοικητή για να είμαι σαφής. Έτσι. Αλλά όμως εδώ υπάρχει μια γενικότερη κατάσταση. Και είναι μια γενικότερη κατάσταση, γιατί θα είναι πολύ φτηνή η κριτική αν κάνουμε απέναντι στη διοίκηση. Είναι μια γενικότερη κατάσταση η οποία λέει το εξής. Ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η πόρη διαχειριστής τους. Τα νοσοκομεία πρέπει να λειτουργήσουν με όρους ανταγωνιστικότητας, πρέπει να λειτουργήσουν από ιδία έσοδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι το μόνο πρόβλημα που υπάρχει στη Λευκάδα αυτή τη στιγμή. Καθημερινά. Σε πολλά νοσοκομεία, είτε της περιφέρειας είτε του κέντρου, κλείνουν τμήματα, κλινικές, ναι, που λειτουργούν κτλ. Μα εδώ δεν είναι πρόσφατο το παράδειγμα που έγινε στα Γιάννενα, στο Χατζικώστα, όπου λόγω των πιστών προϋπολογισμών των νοσοκομείων, και θα εξηγήσω λίγο τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι αναστέλλονται τα ορθοπαιδικά τακτικά χειρουργεία. Μιλάμε για το Χατζικώστα, ένα τεράστιο νοσοκομείο μιας πολύ μεγάλης περιοχής, της Σπύρου, έτσι, των Ιωαννίνων, πάρα πολύ κόσμο. Αναστέλλονται τα τακτικά χειρουργεία, τα ορθοπαιδικά, για τους μήνες, αν θυμάμαι καλά, Ιούλιο και Αύγουστο. Ιούνιο και Ιούλιο δεν έχει σημασία, για 2 μήνες. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Γιατί και κλειστή προϋπολογισμή, κύριε Κουνιάκη, ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι με αυτή τη χρηματοδότηση κάνεις τον προϋπολογισμό από την αρχή του χρόνου, είτε είναι για ορθοπαιδικά υλικά, είτε είναι για χειρουργικά υλικά, είτε είναι οτιδήποτε, και όσο σου φτάσουν. Και αν δεν σε φτάσουν, ευθύνη στους γιατρούς. Και γι' αυτό θα αξιολογούνται. Ή στο προσωπικό, το υγειονομικό, το υπόλοιπο προσωπικό, έτσι, νοσηλευτές κτλ. Θεωρούμε ότι πρέπει να αντιδράσουμε, εμείς αντιδράσουμε. Ήδη έχουμε καλέσει σε κινητοποίηση την Παρασκευή παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση. Επιδιώκουμε να γίνει και διοικητικό συμβούλιο για να πάρει θέση πάνω σε αυτό το θέμα. Το διοικητικό συμβούλιο είναι του νοσοκομείου. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και την επόμενη Τετάρτη θα πάμε σε στάση εργασίας. Και θα καλέσουμε όλους τους εργαζόμενους, όλο το λαό της Λευκάδας, με ό,τι προσφορό μέσο έχουμε αυτή τη στιγμή και με συνέντευξη να δώσουμε και με ανακοίνωση που θα βγάλουμε, να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους στο να έχουν έστω βασικές ειδικότητες να μπορούν να μπουν στο νοσοκομείο. Να πω και 2 πράγματα, αν έχουμε λίγο χρόνο. Βεβαίως. Για τα υπόλοιπα προβλήματα που υπάρχουν. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα σε όλο το νοσοκομείο. Θα ξεκινήσω λίγο από τις καθαρίστριες. Διαφημίσανε ότι οι ατομικές συμβάσεις έργου, που
είναι η καθαρίστρια μας στο νοσοκομείο, 8 τον αριθμό. Παλιότερα ήταν 9 με τους κακούς τους εργολάβους, εισαγωγικά τους κακούς. Ότι είναι πάρα πολύ καλές. Όμως δεν δικαιούται ούτε άδειες αναρρωτικές, δεν δικαιούται ούτε 13ο μισθό, γιατί είναι εργολάβοι του εαυτού τους. Σε πάρα πολλά νοσοκομεία είναι απληρώτη, χαρακτηριστικά στην Άρτα, στην Πρέβεζα. Αλλού τιμωρούν τη μητρότητα σε πάρα πολλά ναι. νοσοκομεία όπως είναι το Ηράκλειο, έχουν γίνει καταγγελίες από σωματεία ότι δεν μπορούν να πάρουν άδεια μητρότητας. Σε εμάς ποιο είναι το συγκεκριμένο που προέκυψε? Ότι η συναδέλφισσα αρρώστησε. Αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Αρρωσταίνουν. Είναι λογικό να αρρωσταίνουν. Πρέπει να κάνει ένα χειρουργείο. Δεν πρέπει να χειρουργεί. Να χειρουργηθεί. Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι αυτή τη στιγμή έχουν μείνει 7 καθαρίστριες. Δεν μπορούν να πάρουν, ξαναλέω, δύο μέρες άδεια το μήνα που τις δίνανε. Τις πέρανε αποσπασματικά. Μία εδώ, μία εκεί, για να μπορέσουν λίγο να βγουν αυτές οι άδειες που δικαιούνται. Mm-hmm. Δεν μπορούν να πάρουν τίποτα. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν όλες τις μέρες. Είναι πολύ λίγο το προσωπικό. Δεν μπορούν να καλύψουν. Ήδη και οι 8 εργαζόμενοι που ήταν δεν μπορούσαν να καλύψουν όλο το νοσοκομείο, να υπάρχει μια ποιοτική καθαρότητα κτλ. Και επίσης παραμένουν και απλήρωτες, προσέξτε τι θα πω, είναι πιο χαμηλό μισθό του νοσοκομείου, για κάποιες ψευτοεπιρρορίες που παίρνουν 50-60 ευρώ το μήνα για ολόκληρο το 2017. Γιατί? Γιατί όπως και άλλοι συνάδελφοί μας, όπως είναι η επικουρική κτλ., πληρώνονται από τα ιδία έσοδα του νοσοκομείου, δηλαδή από τη στοιχειώδη επιχορήγηση που κάθε χρόνο είναι μειούμενη και σε παράδειγμα όπως είναι από τα ασφαλιστικά ταμεία και από την επιχειρηματική δράση, εννοούμε δηλαδή τις άμεσες πληρωμές των ασθενών, δεν είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν προσπαθούν με αναμορφώσεις προϋπολογισμών να πάρουν από τον ένα κωδικό στον άλλο κωδικό λεφτά, πάσχουμε από χρήματα, κύριε Πνιά, και είναι πάρα πολύ μειωμένη η χρηματοδότηση που είναι αυτό που λέμε σε όλους τους κύκλους συζητήσεων, πρόεδρε. Δυστυχώς. Ναι, ναι, και είναι αυτή η πολιτική, η μνημονιακή, που πολύ φοβάμαι αν δεν υπάρξει η ανατροπή, θα συνεχίζεται και θα λέμε βεβαίως τα χειρότερα κάθε φορά. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω τώρα λίγο, γιατί πρέπει να υπάρχει λίγο το κεντρικό. Σίγουρα παλεύουμε για τα άμεσα τα προβλήματα. Αν δεν όμως τα άμεσα τα προβλήματα δεν συνδεθούν με την αιτία που παράγει αυτά τα προβλήματα, και η αιτία που παράγει αυτά τα προβλήματα είναι ότι αυτό το οποίο παίζεται και αυτό που προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση είναι ότι εδώ πέρα, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει πάση θυσία να έρθουμε στην ανάπτυξη. Αλλά για ποια είδους ανάπτυξη μας μιλάνε? Μας μιλάνε μια ανάπτυξη η οποία θα στηριχθεί πάνω στα ερείπια των εργασιακών δικαιωμάτων. Δείτε τι γίνεται στον τουρισμό, για παράδειγμα. Τραγική κατάσταση. Συνθήκες γαλέρας, δουλεύουν οι εργαζόμενοι στα διάφορα ξενοδοχεία, ιστορίες κτλ. Αυτό θα γίνει και στα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία τι θέλουν να κάνουν? Στα νοσοκομεία θέλουν να συρρυκνώσουν τις δομές, να κλείσουν τμήματα, να δοθούν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε πρώτη φάση στους ιδιώτες, να μην δίνει ούτε ένα ευρώ, να φτάσει στο σημείο το κράτος να μην δίνει ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα θα πρέπει να βρεθούν χρήματα. Από πού θα βρεθούν χρήματα? Γι' αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί το καινούργιο νοσοκομείο από αυτά που έχουμε ξαναπεί. Να δούμε μήπως φέρουμε χρήματα από το εξωτερικό, από ιατρικό τουρισμό, από τα λοιπά κτλ. Και δεν θα μπορεί όλος να μπει στα νοσοκομεία. Η αιτία των προβλημάτων, κύριε Κουνιάκη, είναι η επιχειρηματική δράση στην υγεία. Όσο μπαίνει πάνω απ' όλα από τις ανάγκες των εργαζομένων μπαίνει το κόστος, όσο προσπαθούν να μαζέψουν χρήματα για να πληρώσουν τα δανεικά, για να πληρώσουν, ας το πούμε, φορά απαλλαγής και όλα αυτά τα ζητήματα, αυτοί που κάνουν πραγματικά κομμάτια, τόσο θα επιδόνται η κατάσταση της υγείας του λαού μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αναπτυχθούν αγώνες, πρέπει όμως σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι πολύ φτηνό να πεις ότι έλα να αλλάξουμε την κυβέρνηση, να φέρουμε μια άλλη κυβέρνηση. Δυστυχώς υπάρχουν και συνδικαλιστές, όπως είναι η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ, η οποία τι κάνει? Μια φτηνή αντικυβερνητική αντιπαράθεση στον Πολάκη, στα πρόσωπα κυρίως, και είναι τα πρόσωπα και δεν είναι συγκεκριμένες πολιτικές, έτσι ώστε να φύγουν αυτοί να έρθουν οι άλλοι. Έτσι όμως έτσι δεν μπορούμε να πάμε μακριά. Δεν πρέπει να εγκλωβιστούν οι εργαζόμενοι σε αυτού του ίδιου τις πολιτικές, επιτρέψουν να πω, αντιπαραθέσεις. Ο αντίπαλος είναι πιο μακριά. Είναι αυτοί οι οποίοι φέραν την κρίση. Είναι αυτό που λέμε εμείς με ξύλινη γλώσσα το κεφάλαιο, επιχειρηματική όμορφη, όπως θέλει το πει ο καθένας. Αυτοί που έχουν τα λεφτά, οι οποίοι πρέπει να τα επενδύσουν με κέρδος. Γι' αυτό λοιπόν και θα τσακίσουν το λαό, γι' αυτό δεν θα έχει υγεία ο λαός, γι' αυτό και τραβάμε όλα αυτά τα οποία τραβάμε. Αν δεν συγκρουστούμε με αυτές τις πολιτικές, κακά τα ψέματα, μην περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε και κάθε μέρα θα αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Επίσης, και ένα τελευταίο να πω, η διοίκηση, επειδή έχουν πάρει όλοι οι διοικητές, όχι μόνο ο δικός μας, επειδή έχουν πάρει τώρα ένα μήνυμα από κεντρικό ότι εδώ πέρα πρέπει να περάσουν, γιατί τελειώσανε με την κεντρική την αξιολόγηση, αυτά τα μνημόνια και αυτά που λέμε το τέταρτο κτλ. Και πρέπει να προχωρήσουν ταχύτατα και απαρέγκλιτα αυτά τα οποία ψηφίσανε. Δηλαδή τι ψηφίσανε? Καινούργια οργανογράμματα στα νοσοκομεία, συγχωνεύσεις, αλλαγές οργανισμών, υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού για να καλυφθούν κενά, περαιτέρω ελαστικοποίηση της εργασίας. Όλα αυτά λοιπόν είναι νομοθετήματα που πρέπει να περάσουν. Για να περάσουν αξιολόγηση προσωπικού.
Αυτά λοιπόν για να περάσουν πρέπει να γίνουν με κάποιο τρόπο. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Καρέτο και μαστίγιο, αυτό σημαίνει στο νοσοκομείο της Λευκάδας αυτή τη στιγμή και σε άλλα νοσοκομεία. Συμμαχίες, κυρίως με θέσεις ευθύνης, δεν είναι τυχαίο ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις προϊσταμένων. Συνεχίζεται αυτό που είχαμε κάνει την άλλη φορά, που είχαμε καταγγείλει από τη διοίκηση, να αναθέτει προϊσταμένους με μη αξιολογικά κριτήρια ο ίδιος, όπως γίνεται και σε άλλα νοσοκομεία, δεν γίνεται μόνο στο νοσοκομείο το δικό μας. Γιατί πρέπει να καλλιεργήσει συμμαχίες. Καλλιεργούνται συμμαχίες, γιατί ένας συνάδελφος προϊστάμενος, ο οποίος δεν θα μπει με αξιοκρατία, με αυτό το οποίο ψηφίσαν οι ίδιοι. Πολλοί θα φτιάξουν επιτροπές, οι οποίες θα κρίσεων, συμβούλια κρίσεων, οι οποίοι θα κάνουν τους προϊσταμένους κτλ. Όσο λοιπόν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, τι γίνεται, παγιδεύουν λοιπόν τους συναδέλφους, είναι μια, πρέπει να πρώτα να χρησιμοποιήσω το όρο δοσογυψία. Γιατί αν σε κάνει κάποιος με απευθείας ανάθεση, πολύ εύκολα μπορεί να σου πει μετά, κοίταξε να δεις, πρέπει να κάνεις και αυτό το οποίο εγώ θα σου πω. Και αυτό που θα σου πω εγώ που θα είναι, δεν θα είναι ούτε υπέρ του συνάδελφου του υφιστάμενου, αλλά ούτε υπέρ του ασθενή. Λοιπόν, κάπως έτσι θα αξιολογηθούμε. Εμείς λέμε λοιπόν και κλείνοντας ότι να δώσουμε τη μάχη τώρα για την παθολογική κλινική. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι τραγικό το να φύγει ο κόσμος να πάει κάπου άλλο. Πού θα πάει? Δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Πρέπει οπωσδήποτε πάση θυσία να μην κλείσει ούτε μία μέρα. Πρέπει να γίνουν εισαγωγές. Θα το παλέψουμε, θα αναδείξουμε το θέμα και καλούμε όλο το λευκαδίτικο λαό και τους εργαζόμενους και στην πάρτη διαμαρτυρίας το μεσημέρι. Θα βγάλουμε και ανακοίνωση της Παρασκευής. Και την επόμενη Τετάρτη έχετε πάλι. Και την επόμενη Τετάρτη στη στάση εργασίας. Θα είμαστε εδώ, κύριε Βεργίνη, να καταγράφουμε την πραγματικότητα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, όπως είπαμε, ο μέσος φορολογούμενος που δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να απευθυνθεί εκεί που είπατε. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο λέμε κάθε φορά. Είναι τα προβλήματα πολύ σημαντικά. Κρατάω στην κριτική σε αυτό που λέτε. Έχει μπει ο ιδιώτης και έχει γίνει εμπορευματοποίηση της υγείας στα πρότυπα δυτικών χωρών όπως η Αμερική, πιστεύω, έτσι και στην Ελλάδα. Όπου θα βλέπουμε σε λίγο έξω ανθρώπους παρατημένους δίχως ασφάλεια στο έλεος της μοίρας τους. Εκεί δεν πάμε. Για να καταλάβουν, κύριε Κουνιάκη, θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην Αγγλία, μια αναπτυγμένη χώρα τεράστια, έτσι, απεικιοκρατική δύναμη, άρα η σύγκριση θα πρέπει να γίνει με την Αγγλία, που ήταν πριν από κάποια χρόνια και που είναι τώρα. Αυτά περάσανε επί Θάτσερ όλα αυτά τα μέτρα εκεί πέρα. Μάλιστα. Ξέρετε ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία εκεί πέρα? Που φυσικά ήταν από ένα πιο καλύτερο επίπεδο. Αυτή είχε ένα πολύ καλό σύστημα υγείας η Αγγλία. Όμως τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ. Οι εργαζόμενοι, ξέρετε πώς δουλεύουν. Έχουν παράδειγμα συνάδελφους που δουλεύουν στο νοσοκομείο της Λευκάδας. Δούλευε στην Αγγλία σε νοσοκομείο. Συμβόλαια με μηδενικών ωρών. Σας λέει κάτι αυτό? Ξέρετε τι σημαίνει συμβόλαια με μηδενικών ωρών? Σας παίρνει τηλέφωνο ο επιχειρηματίας νοσοκομείο, είτε είναι δημόσιο είτε είναι, μπορεί να είναι το 50% στο δημόσιο, δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Και θα σας χρειαστώ Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Είναι τραγικό αυτό που έρχεται. Αφορά και τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν θα μπορούν να προγραμματίσουν. Τι εργαζόμενοι μπορεί να κάνει διακοπές τώρα το καλοκαίρι? Ακόμα και εμείς που είμαστε δημόσιοι πάλι και έχουμε ακόμα ένα μισθό σταθερό. Μπορεί κανείς. Για ποιον είναι όλα αυτά τα πράγματα? Είναι για τους εργαζόμενους. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε λίγο παρακάτω και να σκεφτούν και οι εργαζόμενοι, γιατί αν δεν δώσουμε συνολικά μάχη, συνδέοντας το μικρό με το γενικό, την ανατροπή αυτών των πολιτικών, δεν μπορούμε να περάσουμε τη ζωή μας διαφορετικά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ανησυχητικά, κύριε Κουνιάκη. Και γύρω-γύρω βλέπετε τι γίνεται. Προβλήματα υπάρχουν. Μας βάζουν όλο και πιο βαθιά στους ανταγωνισμούς των πολύ μεγάλων δυνάμεων η κυβέρνηση. Και θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε σε εγρηγόρηση και να περασπιστούμε τις ζωές μας, εμείς σαν δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουμε στον χώρο της υγείας, τις ζωές των ασθενών στην κυριολεξία, να μην εμπορεύονται αυτοί το θάνατο, αυτοί που κάνουν κουμάντο, που θα μας λένε ότι θα αξιολογηθούμε αν παράγουμε έσοδα για το νοσοκομείο και στρέφοντά μας απέναντι από αυτόν που πληρώναμε, από αυτόν που δουλεύει στο ΓΙΑΠΗ, που δουλεύει στον παραγωγικό τομέα. Αυτού πρέπει να περασπιστούμε. Τα συμφέροντά μας είναι μαζί με τον υγειονομικό, μαζί με τα συμφέροντα των υπόλοιπων φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Όλοι μαζί να βάλουμε ένα τείχος απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Κύριε Βεργίνη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλώς απόγευμα. Να είστε καλά.